Απλώνω ευτυχία, μεγαλώνω τη φλόγα στην καρδιά, λέει το σύνθημα του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Καρκινοφλόγα του Νομού Άρτας. Και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου των Αγίων Αναργύρων το έκαναν πράξη το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Άρτας. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς τους άπλωσαν σαν μπουγάδα άσπρα μπλουζάκια που έφεραν από το σπίτι τους, αφού πρώτα ζωγράφισαν ή έγραψαν πάνω τους με μαρκαδόρους πώς νιώθουν αυτά την ευτυχία, σε συνεργασία με το ειδικό σχολείο του νομού Άρτας. Να πούμε δύο λόγια για αυτή τη δράση που έχει ξεκινήσει από ό,τι μου είπατε από την Κύπρο. Η δράση αυτή, απλώνει ευτυχία, ξεκίνησε από την Κύπρο. Για κάποιον αντίστοιχο πάλι σύλλογο της Κύπρου, για παιδιά που βιώνουν τον καρκίνο. Είναι μια δράση η οποία ήρθε και εδώ στην Ελλάδα και στις κατατόπους περιοχές κάποιοι φορείς την πραγματοποιούν. Απλώνω ευτυχία σημαίνει χαρά, υγεία, να είμαι με την οικογένειά μου, κάτι που εμάς μας αγγίζει πάρα πολύ. Την πρωτοβουλία την πήρε το ειδικό σχολείο Άρτας μαζί με το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, σε συνεργασία με το Δήμο, και ξεκινήσαμε αυτή τη δράση. Ζωγραφίσαν τα παιδιά μπλούζες και η πώληση, τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πάνε στη φλόγα. Μάλιστα. Τα παιδιά τα βλέπουμε μεγάλη χαρά σήμερα. Ναι, γιατί μέσα από αυτό περνάμε και στα παιδιά μας το μήνυμα της προσφοράς. Είναι πολύ μεγάλο μήνυμα αυτό, να μάθουμε τα παιδιά μας να αγαπάνε τα παιδιά, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας και όλοι μαζί να μπορούμε να βοηθούμε τον συνάνθρωπο. Έτσι περίπου 100 βιωματικές παιδικές απόψεις για την ευτυχία ανέμισαν και έγιναν σημαία και στον κόσμο των μεγάλων. Όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Άρτας το πρωί της Τρίτης αντίκρισαν τα δικά τους μηνύματα. Και αυτό είναι να δυναμώσει τη φλόγα που στους ξενώνες της φιλοξενεί παιδιά με καρκίνο και τους γονείς τους όσα αυτά νοσηλεύονται στις ογκολογικές κλινικές των παιδιατρικών νοσοκομείων. Πρόκειται για μια υπέροχη δράση που αυτές τις εορταστικές μέρες καλλιεργεί στα παιδιά την αξία της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ευαισθησίας.